Η κυβέρνηση επιλέγει να κρατήσει ανοιχτά τα ειδικά σχολεία και στις κόκκινες περιοχές και την ίδια στιγμή δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφαλή λειτουργία τους. Κυριολεκτικά παίζει πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Και όταν λέμε πολύ επικίνδυνα παιχνίδια, δεν πρόκειται ούτε να καλλιεργήσουμε ένα ψεύτικο τρόμο, ούτε να καλλιεργήσουμε τον πανικό. Είναι όμως η πραγματικότητα και η αλήθεια. Το τραγικό περιστατικό του μαθητή μας στο δεύτερο ΕΕΚ Πειραιά, που κατέληξε από κορονοϊό, εξαιτίας ακριβώς της ανυπαρξίας ουσιαστικών μέτρων, εμβολιασμών, αποστάσεων, δρομολογίων, είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Κυριολεκτικά δεν πάει άλλο. Εδώ και ένα μήνα μιλούν για εμβολιασμούς. Η πλατφόρμα άνοιξε χτες για να γίνουν οι εμβολιασμοί όταν και όποτε κλειστεί ραντεβού. Δηλαδή σε κάνα μήνα και βλέπουμε. Προς το τέλος σχολικής χρονιάς. Παρένθεση, το παιδί που κατέληξε ήταν άνω των 16 ετών και αν είχαν προχωρήσει οι εμβολιασμοί, το παιδί αυτό θα είχε εμβολιαστεί και πιθανά σήμερα να μην είχε καταλήξει. Δεν βάζουν κανένα επιπλέον δρομολόγιο. Μεταφέρονται παιδιά στο ΕΚ του Πειραιά, από τη Σαλαμίνα, από το Περιστέρι, από διάφορες περιοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο δεύτερο ΕΚ Πειραιά και στο Ενογίλ του Πειραιά μεταφέρονται ταυτόχρονα οι μαθητές και από τα δύο σχολεία στα ίδιο πούλμαν, στα ίδια λεωφορεία. Δηλαδή αυξάνοντας το συγχρονισμό. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο για τα παιδιά που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Πολλά από τα παιδιά στα ειδικά σχολεία αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα. Είναι πλεονασμός στον 21ο αιώνα τα παιδιά αυτά να καταγραφούν και με βάση τον τόπο κατοικίας σε συνεργασία με το αρμόδιο κέντρο υγείας της γειτονιάς, το πρωτοβάθμιο, το φορέα πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας, να ελέγχονται τακτικά, να γίνονται τεστ, να τα βλέπουν οι γιατροί. Είναι τόσο τραγικό αυτό τον 21ο αιώνα, από το να κλείνουν οι πόρτες και να ζουν δράματα, λαϊκές οικογένειες, να χάνουν τα παιδιά τους. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Γιατί αυτό έγινε στον Πειραιά. Κλείνουν οι πόρτες και από πίσω υπάρχουν οικογενειακά δράματα, τραγωδίες. Και αφήνεται η κάθε οικογένεια και το κάθε παιδί στη μοίρα του. Είναι ντροπή και έχουν την ευθύνη. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει φροντίδα μέρημνα, έλεγχος, καταγραφή για αυτά τα παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Απαιτούμε μέτρα, εδώ και τώρα, υγιεινής και ασφάλειας, για να λειτουργούν τα σχολεία με όρους τέτοιους και να μην θρηνήσουμε κανένα άλλο παιδί, κανένα άλλο συνάδελφο.